Εντάξει, σίγουρα νομίζω ότι η πορεία που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ καλή. Όμως πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Όταν πρώτο ήρθα στην ομάδα πριν 1,5 περίπου 2 μήνες, για να έρθω το πίστευα πολύ ότι η ομάδα έχει τη δυνατότητα να σωθεί. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει ακόμα βέβαια τίποτα, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Νομίζω όμως ότι το δύσκολο κομμάτι το καταφέραμε. Τώρα πρέπει να είμαστε ακόμα περισσότερο συγκεντρωμένοι. Έρχονται ένα μάτς με τον Άγιο την Κυριακή και άλλοι 8 τελικοί και νομίζω ότι εκεί που το έχουμε φέρει θεωρώ ότι είναι αμαρτία να μην καταφέρουμε να σώσουμε την ομάδα. Όφη το συγκαταλέγω μέσα στις 5-6 καλύτερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος. Έχει αλλάξει τελείως επίπεδο, όχι αγωνιστικό αλλά και εξωαγωνιστικό και από συμπεριφορές και από οργάνωση και από... και από το ποδόσφαιρο που παίζει. Νομίζω ότι έχουν έρθει οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Είναι μια ομάδα η οποία χαίρεσε να πηγαίνει στο γήπεδο να την παρακολουθείς και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαία τα αποτελέσματα που και η βαθμολογική της θέση. Όσον αφορά τον Αργοτέλη, σίγουρα νομίζω ότι τώρα αρχίζει και φαίνεται και η δουλειά του φίλου του Γιάννη Ταοσιάνη. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα είναι για ψηλά και όχι για χαμηλά που ήταν μέχρι πριν λίγο καιρό. Θεωρώ ότι παίζει την Κυριακή ένα μάτς πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Όφη μπορεί να πάρει αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό. Εννοείται. Νομίζω ότι η Όφη έχει δείξει ότι σε οποιαδήποτε έδρα και να πάει δεν αλλάζει το στυλ παιχνιδιού του. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει ποδόσφαιρο. Η οποία παίζει ποδόσφαιρο. Το ξέρω ότι παίζει την Τετάρτη στο Γεντίκουλε. Νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο μάτς.